Αλέρ στην πολιτική, δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, και πάμε κατευθείαν στο Γιάννη Ντάσκα, γιατί τον βλέπω ζεστό, πολύ ζεστό, όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους όσους ακούνε και βλέπουν την εκπομπή αυτή. Σε βλέπω με σκούρο κουστούμι, ήταν κάτι επίσημο, ή θα πήγαινε σε καμιά υποδοχή, πίστευες ότι η Εύα Καηλή θα βγει και ετοιμαζόσουν να της κάνεις κάποια συνέντευξη. Αντρέα ή όχι, είναι συμπτωματικό. Ετοιμαζόμουν να πάω στο Κοροπή, κάτι διάβαζα για Κοροπή, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να ήταν ιδέα μου. Ας έκανες μια στάση χθες για να πούμε ποιος είναι ο στόχος 519C, Αντρέα. Ο στόχος 519C. Ο κύριος Χατζηδάκης. Όχι, είναι άλλος αυτός. Είναι 54-06C αυτός. 06, όχι C, B. 519C, δεν ξέρω, Γιάννη μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Θα σου έλεγα αν ήξερα. Ο Κώστας Βαξεβάνης θα αποκαλύψει το Σάββατο, αύριο ουσιαστικά, ένα καινούριο στόχο της ΕΕΠ, σαν αυτόν που ήταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός. Και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε, να δούμε τι είναι αυτή η κατάσκοπη, υπόκειται για κατασκοπία ή όχι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κατασκοπία. Γιατί στην υπόθεση Καηλή ακούστηκε η λέξη κατασκοπία και κατάσκοπη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν φτάσουμε εκεί, Αντρέα, εγώ θέλω να πω όμως, μην πει κανείς ότι έχουμε κάτι με τους πολιτικούς ή όχι. Αντιθέτως, η δημοκρατία μπορεί να είναι το χειρότερο από όλα τα πολιτεύματα, λένε κάποιοι. Είναι το καλύτερο, είναι χειρότερη για αυτά που κάνει. Όχι, είναι το καλύτερο όμως από ό,τι μπορεί να έχει ο άνθρωπος σε αυτή την γη και σε αυτή τη ζωή. Το δημοκρατικό καθεστώς, μακριά από ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε είναι ακροδεξιά φασιστικά, είτε είναι του λεγόμενου κόκκινου που είχε επιβάλει η Σοβιετική Ένωση ολοκληρωτισμού. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για κατασκόπους σε αυτά και το πόσο σοβαρή νομίζω ότι είναι, και αυτό αναδεικνύω στο site το δικό μου, στο Dask Express, πόσο σοβαρή είναι αυτή η υπόθεση. Σημείωσε, Αντρέα, τη λέξη δισεκατομμύρια. Και από εκεί και κάτω, μετά από αρκετό καιρό, ίσως να χρειαστεί να μιλήσουμε και να θυμηθούμε αυτή τη λέξη που λέμε απόψε. Πριν πάμε σε αυτό, μπει κανείς λοιπόν ότι έχουμε κάτι για τους πολιτικούς. Εμείς, οι μέρες που είναι, Χριστούγεννα, είχαμε μια εκδήλωση χθες το βράδυ. Ένας άνθρωπος της πολιτικής, στην πρώτη βαθμίδα της, στην τοπική αυτοδιοίκηση, μας έλεγε ότι σπούδαζε στη νομική της Αθήνας και επειδή δούλευε 2-3 δουλειές και με τις σπουδές, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος καθώς περπατούσε, έκλεινε τα μάτια του και μετρούσε τα βήματα στο πεζοδρόμιο και έλεγε: έχω 10 βήματα, είναι ίσιο το πεζοδρόμιο, δεν θα πέσω. Έκλεινε λίγο τα μάτια για να μισοκοιμηθεί και στη συνέχεια να συνεχίσει να δουλεύει ως φοιτητής, να προσπαθεί να επιβιώσει κλπ. Αυτά μας τα έλεγε στο περιθώριο μιας εκδήλωσης που είχαμε για τα παιδιά που κάνουν ηρωική προσπάθεια στο ΚΕΘΕΑ να απεξαρτηθούν, και κάναμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου εντός εισαγωγικών και πραγματικού ποδοσφαίρου για να βοηθηθούν και να προσφέρουν, και πρόσφεραν κάποιοι άνθρωποι μια σημαντική βοήθεια στα παιδιά. Μας έλεγαν εκεί λοιπόν τα παιδιά ότι το ΚΕΘΕΑ κάνει ό,τι προσπάθεια μπορεί, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα και προσπαθούν από εδώ, από εκεί και εμάς με τις δράσεις. Αυτό δεν υπάρχουν χρήματα, σημειώστε το και σημειώστε τη λέξη δισεκατομμύρια σε σχέση με την υπόθεση Καηλή. Αργότερα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα. Όχι απόψε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που μας έλεγε ότι δούλευε έτσι τόσο σκληρά και ήταν εκεί για να βοηθήσει τα παιδιά από το ΚΕΘΕΑ και τα βοήθησε με την παρουσία του, πολιτικός είναι. Είναι ο Δήμαρχος Παλίνης. Έτυχε να είναι η εκδήλωση εκείνη. Και μας έλεγε ένας τέλεχος, το οποίο στήριξαν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε τίποτα με αυτούς, ένας άνθρωπος της Βιοπάλης, που έγινε δήμαρχος και μας έλεγε τον πόνο του και το πάθημά του. Κοιτάξτε γύρω, και ας κοιτάξουμε γύρω, την Εύα Καηλή, την νεαρή, 45, αλλά είναι από νωρίς στην πολιτική. Αυτή η κυρία, η οποία δεν αναγκάστηκε να κλείσει τα μάτια της για να περπατήσει στο πεζοδρόμιο και να δουλέψει, μας λέει ότι είχε κλειστά τα μάτια της για να μην σκουντουφλήσει στο διαμέρισμα μέσα. Εγώ σας είπα για τον Δήμαρχο Παλίνης, τον κύριο Ζούτσο, που είναι πραγματικό πρόσωπο. Έκλεινε τα μάτια για να περπατήσει σε ίσιο πεζοδρόμιο, να μείνει όρθιος μοιράζοντας πίτσες από εδώ και από εκεί τη δουλειά του ως φοιτητής, για να μπορέσει να σπουδάσει. Και μπήκε στην πολιτική. Και μπράβο, του λέμε. Και τέτοιους τους θέλουμε. Η κυρία Καηλή λέει,
Είχε κλειστά τα μάτια της μέσα στο διαμέρισμα για να μην σκουντουφλήσει πάνω στις βαλίτσες που άφηνε ένας παντσέρι, τον οποίο δεν ήξερε η καημένη και τον οποίο ήξερε ο σύζυγός της, ο Ιταλός, ο σύντροφος. Και εκείνος το ήξερε και του είχε εμπιστοσύνη. Και προφανώς αυτή έκανε πηδηματάκια δεξιά-αριστερά, πηδηματάκια αριστερά, πηδηματάκι δεξιά, πηδηματάκι μπροστά, πηδηματάκι πίσω, για να περάσει πάνω, μην και σκουντουφλήσει τις βαλίτσες αυτές που είδαμε στις φωτογραφίες που ήταν μέσα. Που ήταν μέσα με χρήματα. Η ίδια λέει, ξέρετε, είδε ένα χαρτοφύλακα μία μέρα και ήταν λεπτός ο καημένος ο χαρτοφύλακας. Αδύναμος. Μετά λέει, του πρόσεξα ότι ήταν πολύ παχής. Και το είπαμε και το λέγαμε, μάλλον πάχινε, έφαγε το βράδυ. Μέσα είχε δεσμίδες, τρομακτικά ποσά. Και αυτά έκανε αλματάκια. Πηδηματάκια δεξιά-αριστερά, να μην σκουντουφλήσει πάνω τους, και δεν ρώταγε και δεν έλεγε στον σύντροφο, τι είναι αυτά. Και όλα αυτά γιατί, για κατασκοπία. Ο ίδιος ο δικηγόρος της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, βγήκε στην τηλεόραση σήμερα και είπε τη φράση ότι ο Βέλγος εισαγγελέας φοβάται ότι θα στείλει το Κατάρ κάποιους κατασκόπους, έτσι το είπε. Δεν είπε απεσταλμένους, δεν είπε κάτι άλλο, θα στείλει κατασκόπους για να πάρει την κυρία Καϊλή και να την εξαφανίσει. Και οι Βέλγοι την έβαλαν, την κράτησαν στη φυλακή οι ανάλγητοι και δεν σκέφτηκαν το παιδί της. Να πούμε εμείς τώρα γιατί δεν σκέφτηκαν το παιδί της στην κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι σοβαρά πράγματα. Είναι ο Σνόουντεν που εξαφανίστηκαν και πήγαν σε μια άλλη χώρα και μείναν εκεί και άλλοι. Όταν λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος για κατασκοπία, κάτι θα έχει υπόψη του που δεν το έχουμε εμείς για κατασκόπους. Οι κατάσκοποι θα έρθουν να πάρουν τη συνάδελφό τους. Ήταν κατάσκοποι σε βάρος της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ του Κατάρ. Και κλαίει, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της, για το παιδί της. Ακούστε μία και τι θα είναι θα διαβάσετε στο δικό μας ρεπορτάζ. Τι λέει αυτή η φωτογραφία εδώ, Ανδρέα? Αυτή η φωτογραφία, τι είναι? Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω, Γιάννη, γιατί δεν την βλέπουμε. Ναι, η κυρία Σταμάτη. Ναι. Με υψωμένο το δάχτυλο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό συνέβη στις 17 Οκτωβρίου του 2017. Θα τη δείτε και σε άλλη φωτογραφία, ακόμα πιο θεαματική. Σε μια θεαματική φωτογραφία την κυρία Σταμάτη, πιο μακριά. Τώρα τι φαίνεται καθαρά. Τι κάνει. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η κυρία Σταμάτη είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο του Τσοχατζοπούλου. Είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο και με δάκρυα στα μάτια, όπως γράφει η εφημερίδα, έλεγε στους δικαστές τι θα έχει, πού θα μείνει το παιδί μου, πώς θα μείνει το παιδί μου και να βγάλετε με έξω. Και με τον νόμο Παρασκευόπουλου, γράφουν τότε εφημερίδες, το 17, η κυρία Σταμάτη μπήκε στη φυλακή και με 8 χρόνια κάθριξη και έμεινε μια εβδομάδα, γιατί τις υπολόγισαν προφυλάκηση και διπλές μέρες που πήγε στο δρομοκαίτιο. Στο δρομοκαίτιο για να πάει κανείς πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα. Η κυρία Σταμάτη το ερώτημα είχε πρόβλημα τέτοιο και μετρούσαν διπλές ημέρες της. Ή πήγε απλώς για να συμπληρώνει μέρες διπλές και με τον νόμο αυτόν που έγινε να μπορέσει να βγει. Βγήκε. Μία εβδομάδα πιο πριν με δάκρυα στα μάτια έλεγε αυτό. Και μια εβδομάδα μετά που βγήκε αυτή η φωτογραφία, την ξαναδείχνω, είναι έξω από τις φυλακές. Έξω από τις φυλακές. Και να κλείσουμε, που... Γιάννη, γιατί μας ταξίδεψες μόλις... πάλι. Και το λέω λοιπόν αυτό γιατί. Να δείτε και αυτό τώρα. Για να έχουμε τις συνέπειες και κλείνω εγώ με αυτό. Αυτό εδώ τι είναι? Λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι το tweet. Το tweet με το οποίο το Πρωθυπουργικό Γραφείο κυρίου Μητσοτάκη, ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αποκαλεί με γραπτό του και με παλαμάκια την Εύα Καϊλή η καλή φίλη. Συγχαρητήρια για την εκλογή της. Να ευχαριστήσουμε. Ας μας δείξουν ένα ακόμα γραπτό ενός πολιτικού αρχηγού που να λέει την Εύα Καϊλή καλή φίλη. Σας το έδειξα γραπτό πως δημοσιεύθηκε. Να ευχαριστήσουμε. Ένα ακόμα που να λέει καλή φίλη. Για να δούμε τη συνέχεια ποιος είναι ο στόχος αυτός που παρακολουθούσε η ΕΕΠ, όπως λέει ο Βαξεβάνης, δηλαδή η Δημητριάδης που παραιτήθηκε,
το στόχο 519 ΣΥ αύριο Σάββατο, να δούμε ποιος είναι. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ντάσκα για τα όσα ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά μας είπε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, υγεία, ψηλά το κεφάλι και με τον καινούριο χρόνο πάλι μαζί.